Η ΤΕΤΣΕΚΟ Μοντίνη στο κλειστό γυμναστήριο από την ομάδα της ΧΑΝΘ με 3-1 σετ στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής της Α2 Ανδρών του Βόλη σε ένα παιχνίδι όπου παρόλο που έγινε μάχη στο πρώτο σετ το οποίο κέρδισε η ΑΕΚΟ Μοντίνης, στα υπόλοιπα σετ οι φιλοξενούμενοι τα πήραν αρκετά εύκολα. Φέρεται ότι ήθελαν περισσότερο τη νίκη αφού στόχος είναι η σωτηρία, η ΑΕΚΟ Μοντίνης ήταν αδιάφορη και έτσι κρίθηκε το παιχνίδι. Τα σετ αυτού του αγώνα 30-28 για την ΑΕΚΟ Μοντίνης σε 38 λεπτά, 16-25 για τη ΧΑΝΘ 21 λεπτά, 19-25 σε 29 λεπτά και 15-25 σε 23 λεπτά για τη ΧΑΝΘ. Διετήτευσαν οι κύριοι Μπιστηλιάδης Κωστόπουλος. Οι συθέσεις για την ΑΕΚ Κομωτινής: Καψαλιάρης, Λαχτάρας, Αβερκιάδης, Λέκος, Δημόπουλος, Χριστόφας, Λίμπερο έπαιξε ο Παπαϊωάρου, ενώ ως αλλαγές ήταν η Παπασπύρου, Χατζηβλασίου, Δελιγιανίδης και Μπαζιώτης. Για την ομάδα της ΧΑΝΘ έπαιξαν εξάδα οι Δαμβουνέλης, Νικολακάκης, Ντινόπουλος, Παραδισάνος, Τερζόγλου Γιώργιος του Τρίφωνα, Τερζόγλου Γιώργιος του Αθανασίου, Λίμπερο έπαιξε ο Πάντσιος, ενώ ως αλλαγές έπαιξαν οι Θεοδωρακάκης, Οικονομίδης, Ζαλίδης και Ξέρος Καρούμπας. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της ΧΑΝΘ Αθανάσιος Δράμπας και ο προπονητής της ΑΕΚ Μοντινής Τρίφων Εξάρχου. Το θέλαμε περισσότερο, χρειαζόμασταν και τους 3 βαθμούς. Ευτυχώς πετύχαμε το στόχο μας. Τώρα μας μένουν άλλα 2 παιχνίδια. Θέλουμε οπωσδήποτε τουλάχιστον 1 νίκη. Ο Ηρακλής ξέρουμε το επόμενο παιχνίδι ότι είναι η πιο καλή ομάδα της κατηγορίας. Ό,τι και να κερδίσουμε από εκεί, εμείς έχουμε το μυαλό μας σίγουρα στο τελευταίο παιχνίδι με τον Πιερικό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μείνουμε στην κατηγορία. Δυστυχώς είχαμε τον τραυματισμό όλη τη βδομάδα. Τραυματισμένος ο πασαδόρος μας, ο βασικός, ο Κατσικάρη, ο Καψαλιάρης. Παίξαμε με τον δεύτερο πασαδόρο, τα άλλα 3 σετ. Η Χάνθη είχε αυτός ο αγώνας για τη Χάνθη ήταν ζωής και θανάτου. Ήταν αγώνας ο οποίος αν τον έχανε και την κατηγορία. Είδατε ότι με τι μαχητικότητα έπαιξε η Χάνθη. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες που πέρασε από εδώ μέσα. Έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Πρώτη από το μπάλα πάρα πολύ καλή, σέρβις καλό. Δίκαια κέρδισαν. Εμείς δυστυχώς είχαμε την ατυχία των τραυματισμών. Του τραυματισμού του Πασαδόρου που και ο άλλος ο Πασαδόρος ο δεύτερος είναι ανέτοιμος. Κάνει μόνο 2 εβδομάδες προπόνηση. Όλο τον χρόνο δεν έκανε τραυματισμό, δεν έκανε προπόνηση. Οπότε είχαμε αυτή την κατάληξη. Ευτυχώς, όπως είπα, η ατυχία είναι στο τέλος που η ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στην Α2 και από εδώ και πέρα έχουν μείνει 2 παιχνίδια, θα παίξουν και αυτοί που δεν έχουν παίξει τα προηγούμενα. Η ομάδα έχει μέλλον, πιστεύω ότι πρέπει ο κόσμος να στηρίξει αυτά τα παιδιά για να γίνει μια σωστή προετοιμασία για την επόμενη χρονιά και με κάποιες προσθήκες να μπορέσει να κάνει μια πορεία τα επόμενα χρόνια.